τηλεφωνική συνομιλία με έναν κορυφαίο των ελληνικών γραμμάτων. Έχει γράψει πολλά θεατρικά έργα. Το βιβλίο του τώρα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι ο Γιώργος Μανιώτης, από τους σημαντικότερους συγγραφείς της χώρας μας. Έχει γράψει περισσότερα από 50 βιβλία από το 1970 έως σήμερα. Μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, διηγήματα και ποίηση. Έργα του Γιώργου Μανιώτη έχουν ανεβεί σε σημαντικές θεατρικές σκηνές και έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Το Μάτς, Κοινή Λογική, Κάθε Μέρα τα Ίδια, Ο Εχμάλωτος και άλλα παρουσιάστηκαν και από την τηλεόραση. Όπως έχω πει παλαιότερα, το λέω και τώρα, ο λόγος του Γιώργου Μανιώτη είναι ξεχωριστός. Είναι αιχμηρός και διεισδυτικός και κυρίως κοινικός. Αυτό το διαπιστώνει κανείς εάν διαβάσει και το βιβλίο «Το τώρα» που, όπως είπα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Γι' αυτό το βιβλίο θα μας πει περισσότερα ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Παλιότερα τον είχαμε φιλοξενήσει στο ένα βιβλίο «Ένα ταξίδι» όταν είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κύριε Μανιώτη. Καλημέρα, κύριε Λουκά. Τι κάνετε, κύριε Μανιώτη? Τι κάνει Θεσσαλονίκη? Σας χαιρετάμε και σας περιμένουμε να έρθετε και πάλι, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που σας αγαπά και το ξέρετε. Και έχω ζήσει και 4 χρόνια, 5. Και 4-5 χρόνια. Ωραία. Εντυπωσιακά ανοίγουν οι ιστορίες σας. Ναι. Με έναν μικρό, ο οποίος μπαίνει στο γραφείο ενός διευθυντή μιας τηλεόρασης, ζητώντας να δώσει συνέντευξη. Τελικά ο διευθυντής της τηλεόρασης πείθεται. Ο μικρός λέει ότι έχει να πει σημαντικά πράγματα, ότι βλέπει όνειρα, τα οποία όνειρα είναι ξεχωριστά και περίεργα, αλλά και που προκαλούν κάποιο φόβο. Και όταν ο διευθυντής της τηλεόρασης, κάνοντας τη συνέντευξη μαζί του, τον ρωτά να του αφηγηθεί τα όνειρά του, λέει ότι στα όνειρά του συχνά βλέπει τον πατέρα του, ο οποίος ζει μέσα σε ένα μπουκάλι, να βγαίνει από το μπουκάλι, να κάνει την εργασία του και να επιστρέφει και να ξαναμπαίνει στο μπουκάλι. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μητέρα του. Και όταν τελικά γίνεται η συνέντευξη, φεύγει ο μικρός, ζητά ο διευθυντής της τηλεόρασης να δει πώς πήγε η συνέντευξη. Πουθενά δεν υπάρχει εικόνα, παρά μόνο η φωνή του μικρού παιδιού. Μπορεί αυτό το μικρό παιδί τελικά να είναι η συνείδησή μας, την οποία ίσως πολλές φορές τη φωνή της συνείδησής μας δεν την ακούμε, την έχουμε ξεχάσει, και αυτήν την ίδια την συνείδησή μας ζώντας τόσο κοινικά ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και ζώντας όλον αυτόν τον παραλογισμό της εποχής μας. Ναι, μπορεί να είναι και η φωνή της συνείδησής μας, αλλά είναι και το φάντασμα της συνέχεια. Δηλαδή, που διατρέχει όλο το βιβλίο. Αυτό το μικρό παιδί δεν κατόρθωσε να επιζήσει και διατρέχει όλο το βιβλίο μέσα από τα λεγόμενα των άλλων ως ένα μικρό φαντασματάκι που έχει κλείσει την πόρτα της συνέχειας. Αυτό το σκοπό έχει μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή την πόρτα του μέλλοντος, ο μικρός αυτός. Δηλαδή η συνέχεια χάνεται. Εδώ πια, καθημερινότητά μας, αυτό δεν είναι συμβολικό, γίνεται... Πραγματικό. Πραγματικό. Ναι, δηλαδή το ότι υφίστανται τα μικρά παιδιά, τα ακούμε στα δελτία ειδήσεων ότι... Δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να θερμανθούν, είναι άλλα που διαβάζουν με κεριά γιατί τους έχουν κόψει το ρεύμα, ή τρελά πράγματα. Πάντως, κύριε Μανιώτη, αντλώντας παραδείγματα και εικόνες και από την πραγματικότητα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αισθανόμαστε όλοι κάπως έτσι, ότι ζούμε μέσα σε φιάλες. Κάποτε αυτό... ανοίγουν αυτές τις φιάλες και κυκλοφορούμε λίγο έξω, αλλά ξαναμπαίνουμε μέσα στο καβούκι μας. Είναι η βολή μας, είναι ο τρόπος μας. Είναι ο εγωιστικός μεταπολεμικός τρόπος.
να μας ενδιαφέρει μόνο εαυτός μας, μόνο η προσωπική μας διάσωση και η δική μας ευημερία που δεν φτάνει έξω από το φράχτη του κήπου μας. Είναι ένα πράγμα που μας έφερε σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Τελικά η τηλεόραση... Ναι, τελικά η τηλεόραση... Όχι, ναι. Αυτό, ότι δεν φταίμε εμείς, μας αναγκάζουν να ζούμε έτσι. Αυτό είναι το τρελό. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι παίρνουμε αποφάσεις με ελεύθερη βούληση, αλλά μας σωθούν, μας πρόχνουν σε αυτές τις αποφάσεις της, πώς να το πω, παραγωγικής απομόνωσης. Μήπως όμως και εμάς μας αρέσει ο ρόλος του θύματος? Μήπως έχουμε συνηθίσει τελικά στο ρόλο του θύματος? Όχι, γιατί κανείς δεν παραδέχεται ότι είναι θύμα, γιατί μόλις το παραδεχτεί αυτό θα καταρρεύσει και θα καταλάβει τι είναι αυτό που ζει. Και έτσι όλοι προσποιούνται ότι είναι θύματα. Ουσιαστικά δεν το πιστεύουν μέσα τους. Δεν τους πιστεύουν ότι είναι νικητές. Οι οποίοι συναντούν δυσκολίες. Και για να βελτιώσουν την θέση τους, έχουν τα κροκοδίλια δάκρυα του θύματος, ας πούμε. Τα φέρνουν σε πρώτο πλάνο. Αλλά δεν παραδέχονται όλοι ότι είναι θύματα. Μακάρι να το παραδεχόντουσαν ουσιαστικά, διότι τότε θα καταλαβαίνανε πού πατάνε και πού βρίσκονται. Μήπως τελικά η πραγματικότητα είναι σε αυτά τα σύριαλ που μας δείχνει η τηλεόραση? Μήπως εμείς τελικά ζούμε σε μία ψευδαίσθηση και η πραγματικότητα είναι στην τηλεόραση? Όχι. Η ψευδαίσθηση της τηλεοράσεως προσπαθεί να γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή προσπαθούν να την επιβάλλουν σαν πραγματικότητα. Όταν λοιπόν η καθημερινότητα, αυτά που προσπαθείς να πιστέψεις για να κρατηθείς όρθιος μέσω της τηλεοράσεως, τα ακυρώνει κάθε ώρα και κάθε στιγμή, φανταστείτε τη τραγική θέση και τι υλικό της αρέσκειας συσσωρεύεται μέσα στο συγγνώμη, σύγχρονο τελεθεατή. Κύριε Μανιώτη, έχω την εντύπωση και λύστε μου την απορία. Γιατί αφού έχω την εντύπωση ότι, και που είναι και πιστεύω μου δηλαδή, ότι η τηλεόραση με τα προγράμματά της μας προβάλλει σαπισμένα πρότυπα. Δεν προβάλλει σαπισμένα πρότυπα. Προβάλλει αυτό που θέλει να προβάλλει, που είναι χρήσιμο για την, για την παραγωγικότητα που κυριαρχεί γύρω. Δηλαδή όταν θα δείτε αυτό το που παρακολουθώ και τρελαίνομαι, παρακολουθώ όλες αυτές τις αστυνομικές ταινίες με τα υπεράνθρωπα πράγματα που κάνουν οι διάφοροι ήρωες, το πώς κυνηγάνε τους κακούς και λοιπά, που πάντα κυριαρχεί ο καλός που τυχαίνει να είναι και αστυνομικός. Όταν απομακρυνθείς λίγο και τα δεις, βλέπεις μία μάχη διαρκή εναντίον του μέτρου και του σώματος. Αυτό είναι ένα από τα βασικά δόγματα της εποχής. Επιτίθεται στο σώμα με τρόπους ρεαλιστικούς. Δεν ξέρω, όχι με τα φυσικούς όπως γινότανε παλιά. Καταλαβαίνετε. Ναι. Δείτε το αυτό, είναι ένας εξευτελισμός του σώματος. Κάτι που θέλει να επιβάλλει η εποχή στην κοινή γνώμη. Η εκπομπή Οικογενειακό Τραπέζι. Ναι. Όπως και άλλες εκπομπές, η εκπομπή Οικογενειακό Τραπέζι που υπάρχει τηλεοπτική εκπομπή μέσα στο βιβλίο σας, το Τώρα. Ναι. Με άλλες τηλεοπτικές εκπομπές τις οποίες παρακολουθούμε, δεν ευτελίζουν αυτήν την έννοια του ανθρώπου? Όχι, δεν την ευτελίζουν. Προσπαθήσουν, όχι, η εκπομπή που υπάρχει σε μένα, ναι, μέσα στο βιβλίο μου, είναι ακριβώς αντίθετη με τις εκπομπές που κυριαρχούν στην τηλεόραση.
Και γι' αυτό δεν παίζεται ποτέ. Γυρίζονται όλα τα επεισόδια και δεν παίζεται. Αλλά και δεν την ευτελίζουν, προσπαθούν, δεν ξέρω αν το έχω κατορθώσει, προσπαθώ να δείξω την τραγικότητα και το δράμα του σύγχρονου ανθρώπου. Της επιστρωματώσει πάνω στο χαρακτήρα του που επικάθυνται από τις αλλεπάλληλες απογοητεύσεις, από τον κόπο, από τον μόχθο, από την κούραση, από τα καθημερινά αδιέξοδα στις προσωπικές σχέσεις, από το τι είναι μια γενική χασούρα που οι άνθρωποι αρνούνται να την αντιμετωπίσουν και να την δουν κατάματα, διότι μετά δεν θα μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Δηλαδή είναι ένας εκβιασμός ο οποίος τους σώζει προς στιγμήν, αλλά μακροπροθέσμως τους καταστρέφει. Η λέξη «τώρα» που είναι ο τίτλος του βιβλίου σας, τι υποδηλώνει? Το τώρα. Το τώρα. Αυτό που συμβαίνει τώρα, το οποίο είναι πρωτοφανές. Μήπως όλες τις εποχές γινόντουσαν αυτά? Όχι. Γιατί τώρα είναι πρωτοφανές? Είναι πρωτοφανές διότι σε καμία άλλη εποχή ο άνθρωπος δεν είχε γίνει φρουρός και αστυνόμος του εαυτού του. Έχει πάρει επιζήμιες για τον εαυτό του αποφάσεις με ελεύθερη βούληση, τον έχουν οδηγήσει εκεί και έτσι η μάχη για το κακό που του συμβαίνει πρώτα απ' όλα συμβαίνει μέσα του. Δεν μπορεί να αποφασίσει ποιο είναι αυτό που τον βοηθάει να ζήσει και ποιο είναι αυτό που δεν τον βοηθάει να ζήσει. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Έχει γίνει μια τεράστια πλήση εγκεφάλου στο κοινό, στους ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν να προγραμματίσουν το επόμενο βήμα του. Υπάρχει διέξοδος? Ναι, η διέξοδος δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολη να δοθεί. Αυτό όμως, η εξίσωση αυτή οδηγεί σε μια φθορά. Οδηγεί το στίχο που λέει, αν δεν κάνω λάθος, ο T.S. Eliot, τους κούφιους ανθρώπους, λέει το εξής: έτσι τελειώνει ο κόσμος, έτσι τελειώνει ο κόσμος, όχι με ένα βρόντο, μα με ένα λυγμό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μανιώτη, για περισσότερα οι αναγνώστες μπορούν να φύγουν, να καταφύγουν στο βιβλίο σας, το τώρα. Πείτε ότι είναι διασκεδαστικό, ότι έχει κωμικά στοιχεία, ότι έχει τέτοιο. Βεβαίως, γιατί είναι γνωστή, είναι γνωστός ο δικός σας συγγραφικός λόγος, ο οποίος παρουσιάζει τρομερό ενδιαφέρον. Άλλωστε, πολλά από τα βιβλία σας, όπως είπαμε, ανεβαίνουν και στο θέατρο, ανεβαίνουν και στην τηλεόραση. Πόσα βιβλία αλήθεια έχετε γράψει, περισσότερα από 50? Ναι, τώρα θα βγει το 50ο, μου φαίνεται. Ναι. Τώρα τι γράφετε, τι μυθιστόρημα ή διηγήματα? Είναι ένα μυθιστόρημα. Την ποίηση την έχετε ξεχάσει? Η ποίηση την έχω ξεχάσει γιατί και αυτή με ξέχασε. Εγώ δεν είχα γράψει πολλά ποιητικά βιβλία, 2-3 ποιητικά βιβλία στην αρχή. Μάλιστα. Η Νόρα Πιλόροφ Προκοπίου, η οποία είναι Θεσσαλονικιά συγγραφέας και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός το μυθιστόρημά της «Η Ανάσα στο Σβέρκο», θυμήθηκε ότι παλιότερα είχατε πει ότι πολλά βιβλία, μυθιστορήματα γράφονται είναι σαν, και είναι σαν νερά τα οποία μπαίνεις και πλατσουρίζεις και όχι, είναι ρηχή λιμνοθάλασσα πολλά βιβλία που κυκλοφορούν. Ναι. Το είχατε πει αυτό θέλοντας να πείτε ότι δεν υπάρχει βάθος και ουσία στα περισσότερα από αυτά που κυκλοφορούν. Ναι, κοιτάτε, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν αυτό που κολακεύει άμεσα το μέσο αναγνωστικό κοινό. Ναι, ναι. Καλό είναι αφού γράφονται βιβλία,